Περάσει το ζώδιο σα, τα γενέθλιά σα κτλ. Με εκείνα τα οικονομικά έχετε ένα μπερδεματάκι. Από τη μία μπορείτε να βρείτε μία λύση, από την άλλη είναι λίγο θολό, λίγο μπερδεμένο και ακόμα δεν ε, σα. δεν πηγαίνουν όπω ακριβώ εσεί τα θέλετε. Ενώ υπάρχει ένα παρασκήνιο, ξέχασα την Ερμή, Ενώ υπάρχει ένα παρασκήνιο το οποίο κινείται, μην δίνετε αφορμέ για σχόλια, κινηθείτε μυστικά, θα μπορούσατε με κινήσει τέτοιε να ρυθμίσετε και οικογενειακά θέματα και θέματα κίνδυνη περιουσίας, αλλά και ένα οικονομικό θέμα το οποίο σας απασχολεί και σας ενδιαφέρει άμεσα. Η παρθένη μας ε, Βαθιά Νάσα ή των πρώτων ημερών, εχθές μιλούσαμε με ένα παρθένο των πρώτων ημερών ο οποίος είναι επιχειρηματίας και έχει μια μεγάλη επιχείρηση και κάνει πολλά ωραία πράγματα και είναι των πρώτων ημερών και Λέω, όμως γιατί ο Ποσειδώνας απέναντί σου μου δείχνει κάτι θολό Α, μου λέει ναι ξέρεις, δίνω κάτι λεφτά και δεν παίρνω αποδείξεις Λοιπόν, ε, προσέξτε πάρα πολύ Εσείς οι παρθένοι των πρώτων ημερών είστε σε μια πάρα πάρα πολύ καλή δημιουργική φάση Αυτό το μαγικό τρίγωνο σας... Βοηθάει, όμω μπορεί να κάνετε γι' αυτό. Λέω πάντα υπό την προπόθεση ότι έχει κάνει σωστέ επιλογέ. Αν κάνετε κάποιο λάθο, θα το πληρώσετε και θα το πληρώσετε μάλιστα από τα μέσα του 2014. Προσέχετε λοιπόν, συναλλαγέ που κάνετε, με ποιον έρχεστε σε επαφή. Αν είναι ερωτικό το θέμα, εντάξει, μπορεί να ζείτε να παραμύθι. Αν όμω είναι επαγγελματικό και έχει οικονομικά στοιχεία μέσα, να ξέρετε ότι κάποιο λάθο γίνεται. Σα εξαπατούν, κάποιο λάθο κάνετε εσεί, κάτι για ψάξτε το λίγο καλύτερα. Η Σελήνη είναι αυτή. Πάλι πεν... θα πληρώσω. <laughs> <laughs> δεν του πιστεύω το αυτό <laughs> το ζώδιο. <laughs> δεν αντέχω. <laughs> Θέλω Εσύ... να αλλάξω ζώδιο, <laughs> Δεν είσαι πρώτο δεκαήμερο. <laughs> Λένε <laughs> ότι. Δεν είμαι. Πότε είμαι. Πρώτη δεν είναι πρώτο δεκαήμερο. Ε, πρώτη, πρώτη ενάτου. Ε, εντάξει, πα στο δεύτερο. <συντήριο> δεν, πω, οπωσηδόνως... Οριακά, οριακά. Όχι, όχι, ο δεν σε πιάνει. <συντήριο> Τι σε πιάνει όμω, σε πιάνει σήμερα μια προσωπική πανσέλινο. Η Σελήνη είναι απέναντι από το ζώδιο σα, εσά τον Παρθένο. Με τον σύντροφο ή του συνεργάτε έχετε κάποιε ε, διευκρινήσει, τέλο πάντων, κάποια λάθη που μπορεί να γίνουν ή κάτι που να σα δημιουργήσει άγχο. Παρά το γεγονό ότι είστε σε μια πολύ καλή φάση, πέρα από τα οικονομικά, να μην τα βάλουμε, μπορεί μέχρι το τέλο Ιουλίου, αρχέ Αυγούστου να έχετε κάποια πράγματα να δώσετε. Mm -hmm. ε, Όμω είναι μια πολύ δημιουργική χρονιά, πολύ δημιουργική περίοδο, και όχι μόνο αυτή, γενικότερα από το ένα καλοκαίρι ω το άλλο, χωρί να περιμένετε βεβαίω τον Άι Βασίλη με όλα τα δώρα. Απλά και δημιουργικά μπορείτε να προχωρήσετε. Τι άλλο να σου πω, Ωραία, Δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο. Γιατί με βρίζει μετά μόλι βγει έξω. Για του ηγού, πολλή δουλειά σα περιμένουμε. Μένει αυτό το καιρό είναι λίγο θολό το κλίμα. Στη δουλειά γενικότερα όμω, επειδή η Αφροδίτη είναι δικό σα κυβερνήτη και είναι στο προηγούμενο από σα ζώδιο, Μπορεί να έχετε κάποια ερωτηματικά. Αν κάνω καλά, αν πάω καλά, αν τα συναισθηματικά μου είναι καλά, ένα καυγαδάκι το ρίχνετε, το ρίχνετε μέσα σε εισαγωγικά και συγγνώμη. Με προϊσταμένου γι' αυτό προσέχετε, ειδικά αν είστε γεννημένοι το Σεπτέμβριο. Όμω είστε σε μία περίοδο που οδεία όλο και κάτι θα δώσει. Ε, αρχέ Οκτωβρίου, αν είστε, ξέρετε ότι θα πρέπει να προσέχετε του τέλους όμως του ζωδίου, από 10 Οκτωβρίου και μετά, είστε σε μια πάρα πολύ καλή φάση, μόλις ο Δίας σας έχει εγκαταλείψει, που σημαίνει ότι σας έφερε δώρα και τώρα μπορείτε να ευνοηθείτε σε ένα οικονομικό επίπεδο. Σκορπί μου σήμερα θα περάσετε με τα αγαπημένα πρόσωπα, με τον ερωτικό σύντροφο ή τα παιδιά. Νοιάζεστε πάρα πολύ. Είστε σε μια πάρα πολύ δημιουργική περίοδο. Ανάμεσα σε φίλου ή αγαπημένα πρόσωπα, ε, εσεί με τη διέστησή σα φροντίστε να δείτε ποιοι δεν αξίζουν τον κόπο να είναι δίπλα σα. Αλλά ό,τι έχει σχέση τώρα με ταξίδια, σπουδέ, νομικέ υποθέσει ευνοούνται. Υπάρχει ένα τετραήμερο που αυτά μπορεί να αναβληθούν, αλλά ουσιαστικά θα πάνε καλά. Προσέχετε μόνο αυτέ τι ημέρε. Οι τοξότες μας σήμερα θα ασχοληθείτε με πρόσωπα τη οικογένειά σας, όπου είναι πολύ σημαντικά. Η κοινωνική σας ζωή θα είναι ευχάριστη, θα έχετε προσκλήσεις οι οποίες θα είναι γλυκές, σημαντικές και άτομα αντιθέτου φίλου μπορεί να σας αναγοητεύονται από εσά και να σας ευνοούν. Και ένα άγχος που είχατε αυτό τον καιρό για ένα οικονομικό θέμα σιγά σιγά περνάει. Θέματα υγείας και ε, κληρονομικά, φορολογικά και τέτοια, αυτά θα πρέπει να τα προσέχετε. Η εγώ και η σήμερα θα δείτε, φίλου. φίλους, θα έχετε μικρές διαδρομές με αγαπημένα πρόσωπα. Ο Άρης βέβαια απέναντι από το ζώδιό σας ξεσηκώνει λίγα μπουφόρ ε, με το σύντροφο ή τους συνεργάτες και μάλιστα μπορεί να γίνουν πολύ δυνατότερα προς το τέλος της εβδομάδας αρχές της άλλη. Έτσι λοιπόν ρίξτε τους τόνους. Α, παρά το γεγονός ότι η Αφροδίτη σας δίνει μεγάλη γοητεία και σας ανοίγει δρόμους είτε για ταξίδια είτε για νέα σχέδια τα οποία είναι σημαντικά. Ποτέ δεν κρατάνε όλε οι εντάσεις. Από τη μια μπορεί να υπάρχει μια Ένταση. Ακόμα και να χαλάσει κάτι, ανοίγονται νέοι δρόμοι οι οποίοι είναι σημαντικοί. Και να ξέρετε, μπορεί να πηγαίνει αρκετά μακριά, ότι από το καλοκαίρι του 2015, όχι αυτό το καλοκαίρι που ευνοούνται τα λιοντάρια, οι τοξότε και οι κρύοι, από το επόμενο καλοκαίρι, για εσά θα είναι τόσο καλά τα πράγματα, λε και γκρεμίζονται κάποια πράγματα τώρα για να τα ξαναχτίσετε και μέχρι να βγάλετε την άδεια. Είδε πώ <laughs> <βγουν> η Γκορδάνη θα βγουν οι άδειοι θέλει λίγο χρόνο. Γι' αυτό θα περιμένετε εσεί το άλλο καλοκαίρι. Μα αρέσει πάντω την ειδησιογραφία και τα φορολογικότητα. Και τα τα παρακολουθεί. Ε, πώ θα τα παρακολουθώ τι στο καλό, αν δεν παρακολουθούμε αυτό. <laughs> Τι κάνουμε. Το κακό είναι ότι βλέπω και παρακάτω και εκεί είναι το κακό. Άλλο να παρακολουθήσω σε εδώ που είναι λίγο έτσι. Συνήθι την εγκύκλιο αυτή την καινούργια πριν πει ναι, τα επόμενα δηλαδή, που λέει πώ καταλαβαίνει ότι κάποιο είναι φορτηγά. Πώ ήταν παλιά τη CIA κατά εγχειρίδια ναι. τη που έλεγε πω θα αναγνωρίσει ότι κάποιο είναι κατάσκοπο. <laughs> είναι, έτσι είναι. Είναι, 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 είναι εντάξει. Σωστό είναι να υπάρχουν τέτοια εγχειρίδια, δεν διαφωνώ δηλαδή, αλλά δίνεται και πάρα πολύ υλικό για σάτυρα. Δηλαδή, ναι. άμα είναι το τηλέφωνο, το έχει ανοιχτό ή κλειστό. Ε, κλειστό. Στο σπίτι, χτυπάει ή δεν χτυπάει. Πληρώνει. Άρα, με ή δεν το έχει ξαναμελόγει. Άρα, πληρώνει. Άμα έρθει κάποιο, σου κάνει λίγο θα υδρώσει, θα δηλαδή. έχει νευρικότητα. Δηλαδή, εντάξει, δεν υπάρχει, είναι, Καλό... είναι, είναι σουρεάλ. Εντάξει. Καλά είναι να υπάρχουν γιατί κατηγοριοποιούνται κάποιοι άνθρωποι ούτω ή άλλω. Εγώ δεν είμαι νευρικός, είδες πόσο ήρθα. Σε βλέπω. Άμα θέλουν να πιάσουν τις φοροφυγάδες αγάπη Θα τους πιάσουν σήμερα το βράδυ όλους Εν μία νυχτή ε, λοιπόν, πάντα. Λοιπόν, ε, ένα οικονομικό θέμα σας απασχολεί Και τα τρέχοντα οικονομικά σας απασχολούν Και τα οικονομικά που έχουν σχέση με άλλους Γενικότερο όμως θυμηθείτε ότι αυτό το μήνα Και μάλλον μέχρι το 15 Αύγουστο Ενδεχομένως να έχετε δώρα Ή να πάρετε κάποια χρήματα σαν δάνειο Πού να πούν δάνειο Κάποτε λέγαμε δάνειο, δάνειο. <laughs> <laughs> ε, <laughs> Κάποια χρήματα από άλλους Μπορεί να είναι δώρα. Ε, μπορεί να είναι ένα δάνειο που θα σα κάνει ένα φίλο ή γενικότερα τα οικονομικά μπορεί να βελτιωθούν. στο χώρο τη δουλειά έχετε κάποιε αναταράξει, προσέχετε αυτόν τον καιρό. Ενώ οτιδήποτε έχει σχέση με συγγενεί και φίλου και τέτοια μπορεί να σα απασχολήσουν με τα προβλήματά του. Τα ψαράκια μα σήμερα η Σελήνη είναι στο δικό σα ζώδιο. Εσεί και αν θέλετε να κοιμηθείτε σήμερα, βεβαίω καιρό δεν βρίσκεται. Τα αγαπημένα πρόσωπα σα απασχολούν. Μην τα πιέζετε αυτό το καιρό. Μπορεί να είστε σε μια καλή φάση. Αλλά νομίζω ότι είστε λίγο πιεστικοί. Είτε με τα παιδιά είτε με τα αγαπημένα πρόσωπα. Αλλά ένα ταξίδι στο εξωτερικό. Σχέδια που έχετε για το εξωτερικό ή νομικά διαδικαστικά. Αυτά όλα μπορούν να επιληθούν πάρα πολύ γρήγορα. Α, αυτά για σήμερα και αύριο παρασκευή αγαπητέ μου Θανάση Πάρα πολύ ωραία. Κάτσε λίγο ακόμα Κάτσε. Ε, ε, Να κάτσε. Το λέγανε χθε. Και κεράσει ο... καφέ. Κεράζω. Ούτε ένα καφέ. Και...